Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και ακροατές. Την Κρήτη και αλλού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Και θα πρέπει να πούμε, κυρία Χατζηγεωργίου, θα το πω εγώ στις φίλες και τους φίλους, ότι συγκαταλέγεστε στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιστημονική επιρροή παγκοσμίως. Υπάρχει μία λίστα, νομίζω που εκδίδεται, είναι ετήσια αυτή, όπου αναφέρονται οι πιο αναγνωρισμένοι επιστήμονες διεθνώς. Ακριβώς. Είναι ετήσια, βασίζεται στις αναφορές των έργων μας τα τελευταία 10 χρόνια και συμμετέχουμε, είμαστε συνήθως 10 με 12 επιστήμονες από την Ελλάδα που συμμετέχουμε σε αυτή τη διεθνή λίστα. Τα τελευταία 4 χρόνια είμαι σε αυτή τη λίστα. Ναι, εσείς ήσασταν μέχρι και πέρυσι, νομίζω, η μόνη γυναίκα. Αυτό δείχνει, νομίζω 12 ήταν, γιατί έχουμε μιλήσει και δύο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τον κύριο Βόντα, τον καθηγητή, έχουμε μιλήσει. Εσείς και η κυρία Τριχοπούλου έχετε μπει, δηλαδή δύο στους 12 της λίστας στη χώρα μας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, κυρία Χατζηγεωργίου, για να ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πόσο δύσκολο είναι για ένα επιστήμονα, ενδεχομένως και μια γυναίκα, να έχει τέτοια επιστημονική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο? Είναι δύσκολο. Δουλειά. Είναι δύσκολο. Θέλει δουλειά και βέβαια να αγαπάς και τη δουλειά αυτή. Δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα δεν γίνεται αλλιώς, γιατί θέλει, δεν θα έλεγα θυσίες, πρέπει να είναι το χόμπι σου, πρέπει να είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχει ωράριο αυτή η δουλειά. Θέλει και λίγο τύχη να πετύχει, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί έχει να κάνει με χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, γυναίκες και άντρες, που θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη λίστα κατά από άλλες συνθήκες. Οπότε είναι ένας συνδυασμός διαφόρων καταστάσεων, επιμονής, δουλειάς, χρηματοδότησης και αγάπης για αυτό που κάνει κανείς. Ναι, ο συνδυασμός της επιτυχίας. Και τώρα μαζί δεν πρέπει να ξεχάσω τις πολύ καλές φοιτήτριες και φοιτητές που έχουμε, γιατί τελικά δεν έχω γράψει ούτε μια γραμμή κώδικα σε τι έχω κάνει. Έτσι, όλη τη δουλειά την έχουν κάνει οι επιστήμονες της ομάδας μου και με τη δικιά τους αγάπη πάλι που έχουν καταφέρει ό,τι έχουν καταφέρει. Να πούμε για το δικό σας αντικείμενο, κυρία Χατζηγεωργίου, για τους φίλους που δεν γνωρίζουν. Επειδή πια εξοικειωνόμαστε κι εμείς, δηλαδή μετά και την πανδημία, έχουμε ακούσει τόσα πολλά για βιοιατρική, βιοπληροφορική, πολλά έχουν πέσει. Εμείς είμαστε η πληροφορική της βιοιατρικής και της γενετικής. Αυτό που κάνουμε είναι να αναλύουμε τα τεράστια δεδομένα που έρχονται τώρα από τη γενομική και τη γενετική και να δίνουμε απαντήσεις για τη λειτουργία των γονιδίων για κάποια προδιάθεση για καρκίνο, όπως βλέπουμε τώρα για το ποιο ιό έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιοι ασθενείς μπορεί να μην κολλήσουν, γιατί άλλοι να κολλήσουν, για να έρθω στα πιο απλά πράγματα. Ακόμα και να δούμε και ποιον άλλο ιό μπορεί να έχουμε κολλήσει, ποιο μικρόβιο και πιο στοχευμένες θεραπείες πλέον, πηγαίνοντας στην ιατρική ακριβίας. Όλα αυτά είναι τώρα μία πολύ στενή συνεργασία από βιοτεχνολόγους, γιατρούς και πληροφορικούς για να αλλάξουν πραγματικά τη μορφή που έχει η ιατρική, που θα έχει τα επόμενα χρόνια ή που αλλάζουν και στους επόμενους μήνες, θα λέγαμε. Είναι αυτή η κατεύθυνση έτσι πλέον, γιατί αυτά τα ερωτήματα που βάζετε τώρα εσείς, ναι, νομίζω ότι τα έχουμε συναντήσει κι εμείς τον τελευταίο αρκετό καιρό και βλέπουμε και την επιστήμη που έχει να αντιμετωπίσει από την άλλη και μια δυσπιστία, κυρία Χατζηγεωργίου. Δηλαδή εδώ μας λέτε πράγματα τώρα που είναι στην αιχμή του ιατρικού και ερευνητικού δόρατος, αλλά από την άλλη βλέπουμε, νομίζω, και τη μεγαλύτερη ίσως αμφισβήτηση που έχει δεχτεί η επιστήμη
η έρευνα ιατρική. Ναι. Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια, είναι μια μειονότητα. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αν μιλήσουμε τώρα για τον εμβολιασμό, ας μην ξεχνάμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο κόσμος πηγαίνει ακόμα στα νοσοκομεία, δηλαδή θα ακούσει ένα γιατρό όταν έχει ένα πρόβλημα. Τώρα, το υπόλοιπο κομμάτι είναι, νομίζω ότι απλά χρειάζεται περισσότερη, δεν απλά, χρειάζεται περισσότερη μόρφωση, περισσότερη γνώση στο σχολείο για τη γενετική, όπως δηλαδή μπήκαν τα κομπιούτερ στην βασική εκπαίδευση, θα πρέπει και η γενετική και η μοριακή βιολογία να μπει περισσότερο στη βασική εκπαίδευση για να κατανοήσει καλύτερα ο κόσμος όλες αυτές τις εξελίξεις που έρχονται. Δηλαδή μάλλον τη γνώση αυτή που αποκτάμε για τη λειτουργία του σώματος και να μην έχει τόση δυσπιστία σε όλες αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες που έρχονται. Για να πούμε ότι οι εξελίξεις στην βιοτεχνολογία και τη βιοιατρική τα τελευταία 20 χρόνια είναι πολύ πιο ραγδαίες από τις εξελίξεις που έχουμε στα κομπιούτερ, όπου σήμερα έχουμε στο κινητό μας περισσότερη υπολογιστική δύναμη από ό,τι είχαμε σε ένα τεράστιο κομπιούτερ πριν 20 χρόνια. Mm-hmm. Απλά δεν έχει περάσει την καθημερινότητά μας για να το συνειδητοποιήσει αυτό, νομίζω, πολλοίς κόσμος. Έχετε δίκιο σε αυτό τώρα, έτσι όπως μας το λέτε και μας το εξηγείτε, κυρία Χατζηγεωργίου. Ναι, είναι αλήθεια, νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της παραγωγής της έρευνας, της γνώσης τέλος πάντων, σε σχέση με τη διάχυσή της στον κόσμο. Εσείς το αισθάνεστε έτσι αυτό? Αν αυτό βοηθήσει καθόλου, εγώ που ασχολούμαι με RNA εδώ και 20 χρόνια, έχω εμβολιαστεί 3 φορές και εμβολίασα και το γιο μου που είναι 9 χρονών και κάθεται εδώ δίπλα μου τώρα. Λοιπόν, θαυμάσια. Προφανώς για να το κάνω στο παιδί μου και σε μένα, πάνω από το έψαξα και το θεώρησα ότι είναι το πιο σίγουρο που μπορούσα να κάνω. Τι μας κάνει? Προχθές μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Ταβερναράκη, για την ιατρική ακριβίας και για την οργάνωση που γίνεται για τις νευρολογικές παθήσεις, όπως έχουν γίνει για τον καρκίνο, για τις καρδιοπάθειες. Και μπαίνουν ζητήματα έτσι της μη γνώσης από εμάς. Βέβαια δεν μπορούμε να γίνουμε και γιατροί και να αποκτήσουμε την γνώση μας. Έλεγε λοιπόν ότι το να έχουμε ένα εμβόλιο μερικούς μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε προεργασία χρόνων ή δεκαετίας από τους ειδικούς. Ακριβώς αυτό, και μάλιστα είχε γίνει και στο Πανεπιστημίο της Πενσιλβάνια, εκεί που ήμουν πιο παλιά. Από εκεί ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, από μια καθηγήτρια εκεί, και μετά πέρασε στην Ευρώπη και το έκανε στην συγκεκριμένη εταιρεία. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι δουλειά ακριβώς 20 ετίας. Mm-hmm. Και εκεί που θα πάμε είναι σίγουρα πολύ βασικό, είναι αυτό που θα πούμε υγρή βιοψία, δηλαδή από το αίμα και το σάλιο και τα ούρα θα μπορούμε να δίνουμε ένα σήμα πριν ξεκινήσει η ασθένεια. Και αυτό που θέλουμε είναι να δουλέψουμε πριν φτάσει η ασθένεια, να μπορέσουμε να δράσουμε. Και αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι που θα έρθει σύντομα επίσης. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό? Εγώ θέλω ότι είμαστε μερικά χρόνια ακόμα. Ναι. Ήδη ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια θύματα που παίρνουμε. Απλά πρέπει να μπουν οι σωστοί κανόνες για να περάσει τη διάγνωση. Ναι. Οπότε το μέλλον, βέβαια το μέλλον τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πράγματα από τη μια χρονιά στην άλλη. Φαντάζομαι ούτε σας μιλάτε για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, αλλά τα επόμενα χρόνια. Τι περιμένουμε, κύριε Χατζηγεωργίου? Η ακριβίας περνάει τώρα, έχει αρχίσει τώρα. Δηλαδή έχουν γίνει 4 μονάδες, μία από αυτές είναι και στην Κρήτη, όπου μπορεί κανείς να κάνει την διάγνωση για να δει ποιο είναι το σωστό φάρμακο βάσει του γενετικού προφίλ που έχει. Mm-hmm.
για ορισμένες ασθένειες καρκίνου. Ναι. Που τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στην Ελλάδα και τώρα το κάνουμε. Γιατί όσο ίδιοι είμαστε και τόσο διαφορετικοί είμαστε. Φυσικά. Όπως και κάποια φάρμακα θα δουλέψουν σε κάποιον άνθρωπο, δεν θα δουλέψει τον άλλον. Και τώρα μπορούμε αυτά να τα κάνουμε, πραγματικά να τα κάνουμε, να τα περάσουμε στον κάθε ασθενή. Ναι, γιατί αυτή ήταν και μια δυσκολία. Είμαστε τόσα δισεκατομμύρια, κυρία Χατζηγεωργίου, πόσες περιπτώσεις διαφορετικές υπάρχουν. Και για να κλείσουμε τώρα με αφορμή, είπαμε, τη σημερινή ημέρα. Τι μπορούμε να πούμε, κυρία Χατζηγεωργίου, για τις γυναίκες της επιστήμης, τις νέες κοπέλες που τώρα βρίσκονται, είναι βοηθοί σας, βρίσκονται σε μια διαδικασία να ακολουθήσουν κάποιο κλάδο της επιστήμης. Λοιπόν, θα έλεγα πρώτα υπάρχουν πάρα πολλές ικανές φοιτήτριες, όσοι και ικανοί φοιτητές, για να γίνουν πολύ καλοί επιστήμονες. Mm-hmm. Στην πορεία όλοι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που λέμε, να πιστέψουν οι φοιτήτριες στον εαυτό τους, αλλά να πιστέψουν και οι άλλες τις φοιτήτριες, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια... Δηλαδή ακόμα ισχύει ότι θα έπρεπε σαν γυναίκα επιστήμονα να είσαι 2 και 3 φορές καλύτερα από έναν άντρα επιστήμονα, γιατί δεν μας πολύ πιστεύουν. Ακόμα δυστυχώς ισχύει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, το ότι βλέπουμε σε θέσεις, οι οποίες είναι θέσεις αποφάσεων, είναι πιο ψηλά σε διευθυντικές θέσεις, δεν βλέπουμε ακόμα γυναίκες. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες γυναίκες ή δεν θα ήθελαν να πάρουν αυτή τη θέση. Είναι ότι δεν φτάνουν εκεί. Γιατί οι αποφάσεις και οι εκλογές ακόμα δεν γίνονται με συμμετοχή γυναικών. Ναι. Οπότε εδώ θα πρέπει να γίνει κάτι καθαριστικό για να το αλλάξουμε. Και υπάρχουν μικρά πράγματα με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα μπορούσαμε να βοηθηθεί όπως θα μπορούσε να βοηθεί μια επιστήμονας αμέσως μετά την εγκυμοσύνη, τη γέννηση του παιδιού, με μια όθηση για να μην σταματήσει για ένα διάστημα. Θα μπορούσε να μπει μια ποσόστοση για να μπορέσουν περισσότερες γυναίκες να πάρουν διοικητικές θέσεις και να προωθήσουν πάλι γυναίκες. Οπότε εκεί έχουμε λίγο δουλειά. Σίγουρα όμως οι ικανές επιστήμονες, επιστημόνισσες και οι ικανές κορίτσια, φοιτήτριες υπάρχουν πάρα πολλές. Και απλά πρέπει να επιμείνουμε. Αυτό, ναι. Ο κόπος, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή δεν θα μιλάμε και δεν θα υπάρχουν τέτοιες μέρες, κυρία Χατζηγεωργίου. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλή δύναμη σε αυτά τα πολύ ωραία, θαυμαστά για μας, με τα οποία ασχολείστε και μας αφορούν φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που μας σκεφτήκατε και με βρήκατε γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κυρία Χατζηγεωργίου.